με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήταν για μένα. Σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σκίσω τη στονή γραμμή των οριζόντων. Θέλεις να έρθεις μαζί μου. Ποτέ μου δεν είχα σκύλο. Ήθελα όταν ήμουν μικρός, αλλά ο πατέρας μου δεν ήθελε. Θέλεις. Δεν είχα ποτέ μου συγκάτοικο. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Θα δεις, θα τα καταφέρουμε. Και η συμφωνία ισχύει, όπως είπαμε. Κάνω κρύο. Κάποτε είχα ένα γείτονα. Χασάπι. Είχε ένα σκύλο που τον έλεγα Ρέξ. Ρέξ, Ρέξ. Ξεσπούσε πάντα στο Ρέξ. Το έριχνε κάμποσα κόκαλα και κάμποσες κλωτσιές. Ερχόταν μεθυσμένος, έφταιγε ο Ρέξ. Τσακωνόταν με τη γυναίκα του, έφταιγε ο Ρέξ. Μια φορά τα ουρλιαχτά του τα ακούγαμε σε όλο το χωριό. Το λυπηθήκα. Πήγα σιγά σιγά και τον έλυσε. Το χτυπούσε, τσακώθηκε με τη γυναίκα του και την πεθερά του γιατί είχε φιλενάδο. Τον έλυσα εγώ. Έφυγε, έφυγε και δεν ξαναγύρισε. Τρελός ήταν να γυρίσει πίσω.
Ο Ρεξ. Έχω πολλές ιστορίες με τον Χασάπι. Πώς ήταν το όνομα του. Το όνομα του. Κάνει κρύο, κάνει κρύο. Θέλεις να τρέξουμε λίγο. Γιατί να ξεκινήσει. Μην ανησυχείς. Θα τηλεφωνήσω και σε λίγα λεπτά θα μας φάρουν από εδώ. Ήπια νερό. Μόνο εγώ δεν ήπια νερό. Είδα τη μάνα μου στη θάλασσα. Το πιστεύεις. Μου φώναζε. Να μαρτία γε μου. Τι κάνεις. Πήγαινε πίσω να αγωνιστείς. Να αγωνιστείς. Να αγωνιστώ ρε μάνα. Για ποιο πράγμα να αγωνιστώ. Για την Άννα. Για τη ζωή. Ποια ζωή. Ποια ζωή. Θα τα καταφέρουμε. Θα δεις. Θα βρούμε τρόπο. Πάντα ακούγα τη μάνα μου. Εκτός από ένα πράγμα. Ένα για σέναν η Άννα γε μου. Θεός μακαρίσει τι. Είχε δίκιο. Ένα για σέναν η Άννα. Εντάξει ρε μάνα. Ένα για μένα. Δικαιούμαι να την αγαπώ. Δικαιούμαι. Όχι, μάνα μου. Πήγαινε εσύ καλύτερα να ξαπλώσεις. Εγώ είμαι μια χαρά. Να πάω να πάρω το μωρό σχολείο. Πάρω εγώ το μωρό σχολείο, Άννα. Καλύτερα πάρε τον παπά σπίτι. Εντάξει, να πάω να πάρω τον παπά και μετά πάω να πάρω το μωρό σχολείο. Να προλάβεις. Να προλάβω. Ιωάννα. Πού είναι η Ιωάννα. Σπίτι μου, παπά. Άντε, έλα να πάμε γιατί πρέπει να την πάρω σχολείο. Για την Ιωάννα, τη μάμα σου που λένε. Ήταν θαμέ. Είδες όνειρο, παπά. Ήταν τόσο ζωντανό. Ήταν θαμέ. Δεν νιώσατε την παρουσία της. Κάτι ήθελε να μου πει. Η Άννα πώς είναι. Μαμά είναι παπά. Ήθελα να πω η Κατερίνα. Καλά παπά μου.
Άντε, έλα να πάω. Μπορώ μόνο σου. Να δω πρώτα την Κατερίνα. Κοιμάται, παπά. Μόνο να τη δω. Δεν θα προλάβω. Αντιγόνη μου, περίμενε το. Θα πάω να πάρω εγώ το μωρό στο σχολείο. Μπορείς, Αλέξη. Ναι, μάνα. Μπορώ. Πρέπει να πω και εγώ σχολείο. Άντε, πάω. Ευχαριστώ. Τίποτα. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου. Αγαπάς το. Εννοούσα με την Κατερίνα. Ναι, αγαπάς το. Τον Αλέξη. Πώς είναι, Αντώνη, μπορώ να νιώσω τίποτε για κανένα. Μόνο την Κατερίνα σκεφτώ. Κανέναν άλλο. Ούτε το μωρό δεν το σκέφτηκα που τα χτες. Τώρα θυμήθηκα ότι πρέπει να πάει σχολή. Τελικά καλά το λαλούν ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι ένα μυστήριο. Και ειδικά της γυναίκας. Και όσοι άντρες δεν το ξέρουν τούτο, δεν έχουν υπόθεση. Έτσι είναι. Έτσι είναι η Άννα. Περίμενε έξω. Συγγνώμη, αγάπη. Πεθάνει η μάμα σου. Είπε μου, πρόσεχε τα μωρά μας. Νομίζω πως έκαμε ό,τι καλύτερο να γίνει του. Τι λάθος έκαμε. Αγαπούσες παραπάνω από τη ζωή μου. Μέχρι χτες νομίζω πως ήσασταν ευτυχισμένες. Του Θεού. Γιατί. Τούτο μου είπε. Πρόσεχε τα μωρά μας. Έπρεπε να σου το πω. Πρόσεχε τα μωρά μας. Πρόσεχε τα. Ήρθε πάλι. Τώρα, πριν λίγο, η μάμα σας κάτι ήθελε να μου πει. Ένιωσα την.
Έπρεπε να σου το πω, Κατερίνα μου. Δεν μπορούσα να μην σου το πω. Αχ, η αγάπη μου. Δεν κλείσει, αγάπη μου. Δεν κλείσει. Θυμάσαι πόσο μικρή. Κι άμα έπεφτες κάτω και χτυπούσες. Ελέες μου. Έκλειο, παπά. Κοίτα. Τώρα κλαίω, παπά μου. Τώρα κλαίω. Αγαπώ τον Γιώργο. Ήθελα πάρα πολλά του τον το μωρό. Αλλά τώρα σκέφτομαι ότι θα γεννηθεί. Σιώπα, μωρό μου, σιώπα. Αγαπώ τον Γιώργο. Αλλά πρέπει να βρω τη δύναμη να του πω να φύγει. Αγαπά τον και η Άννα. Ξέρω το. Νιώθω το. Ενούλα μες στο μυαλό μου η Άννα, ο Γιώργος, η Ιωάννα, το μωρό μου. Πού τον ήβρες? Δεν κατάλαβες τίποτε. Τι πρέπει να εύχομαι εγώ τώρα? Να το κρατήσω ή να το χάσω? Τι πρέπει? Πες μου, παπά μου, τι πρέπει? Τι πρέπει? Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα? Τι πρέπει? Εντάξει, πόσες μπέρες έχεις να φάεις? Εγώ δεν θυμάμαι. Πίνω όμως. Το φαντάζεσαι? Δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου. Κι όμως πίνω σαν αεροφύδρο. Περίμενε. Σάπησαν όλα εδώ μέσα. Τι, έχουμε διακοπή ρεύματος? Όχι. Κάτι άλλο συμβαίνει. Κάτι είναι σάπιο στο βασίλειο της Δανίας. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα. Έλα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να είσαι εδώ. Βέβαια. Βέβαια είσαι ωραίος, ξανθός. Άμπλετ. Ο πρίγκιπας της Δανίας. Άμπλετ. Σου αρέσει? Συμφωνείς? Συμφωνεί? Κάτι σάπιο όμως υπάρχει στο βασίλειο σου. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο σου, Άμπλετ. Όχι στο βασίλειο σου. Στο βασίλειό μου. Μέσα μου είμαι σάπιος. Σάπιος. Πολύ σάπιος. Σάπισα. Δεν φαίνεται εξωτερικά, αλλά μέσα μου είμαι σάπιος. Σάπιος, Άμπλετ. Άννα μου, έλα αγάπη μου, κάτσε μαζί μου.
Θέλω να πάω λίγο έξω. Μείνε, μείνε, Αντώνη. Θέλω να πάω να πάρω λίγο αέρα. Δεν πήγαινε, να. Βγήκε λίγο έξω. Ο παπάς έμεινε μέσα. Να τη συγκινήσω να πάθει τίποτα. Αντώνη, δεν ξέρω τι θα κάνω. Τρέχει μου, τι να κάνω, ναι. Προσευχή, να αγάπη μου. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, προσευχή. Γιώργο, η Άννα είμαι. Ναι, Άννα. Σημαίνει κάτι? Ναι. Τι, με την Ιωάννα? Όχι, κάποιο πρόβλημα με την Κατερίνα. Τι πρόβλημα? Γιώργο, ο πατέρας μου έμαθε για μας. Έγινε έξαλλος και... το είπε στην Κατερίνα. Η Κατερίνα έπαθε τέτοιο σοκ, δεν το άντεξε. Φαίνεται ότι... Τι, Άννα, πες μου, τι έγινε? Οι γιατροί προσπαθούν, αλλά μας είπαν ότι πρόκειται για πιθανή αποβολή. Αποβολή? Ναι. Με τιμωρεί, Άννα. Ο Θεός με τιμωρεί, το ξέρω, το νιώθω. Γιώργο. Καλά, πώς το μάθε ο πατέρας σου? Τι σημασία έχει τώρα αυτό, έχει σημασία? Σε πήρα γιατί ένιωσα ότι έπρεπε να το ξέρεις. Δεν ήξερα αν θα σε πάρει η Κατερίνα. Έρχομαι. Γιώργο, καλύτερα όχι. Θα τα πούμε εκεί. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πεις πως θα έρθω στην κλινική. Γιώργο! Έκαμε ό,τι μπορούσα. Κλαίει η αδερφή σου. Γερόντισα η Άννα, είμαι την ευχή σαν. Γερόντισα, βοηθήστε με. Χάνομαι. Φορές στη ζωή μας γίνονται πράγματα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε με τη λογική μας. Αντώνη μου, σταμάτα. Συγγνώμη. Εσύ δηλαδή τούτο μπορείς να το κατανοήσεις?
Δεν το κατανοώ με τη λογική μου, αλλά νιώθω το. Τι σημαίνει νιώθεις το? Νιώθω το βαθιά μέσα μου, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, νιώθω το. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω πώς νιώθω. Κατερίνα, ο παπάς σου δεν ξεπέρασε ποτέ το θάνατο της μαμάς σου. Τι σχέση είναι σου εδώ τώρα, Αντώνη? Έχει μεγάλη σχέση. Τη συγγνώμη που σ' αναστατώνω. Απλώς μερικές φορές στη ζωή μας έχει πράγματα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε με τη λογική μας. Πρόσεχε το μωρό σου, τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις τότε την ώρα. Δεν εύκολη λοιπόν η θεωρία. Πρόσεχε το μωρό σου, τίποτα άλλο δεν μπορείς να κάνεις. Μόνο το να σκέφτεσαι. Πώς μπορώ να σταματήσω το μυαλό μου που να σκέφτεται? Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έγιναν τούτα ούλα, γιατί μου είπε κανένα τίποτε. Τι θάλασσε? Πες μου τι θάλασσε. Ήσουν έγκυος. Δεν έχει σημασία, δεν έπρεπε να μου το πουν. Καταρίνα. Εντάξει, ξέρω τι θα μου πεις. Ότι είμαι εγωίστρια. Είμαι. Δεν είπα ποτέ πως δεν είμαι. Εγώ είμαι Αγία σαν την Άνναν, η Αγία Άννα. Εντζίνη όμως που ήταν τρεις μέρες και έπαιζε θέατρο. Σε επαφή με τον Γιώργο, αν του εγνώριζα την Ιωάννα, αν τον έφερνα σπίτι μας σαν τον παπά της, θα γίνονταν ό,τι έγινε. Ανασήκου πάνω. Και αν νομίζεις ότι είσαι να αποφασίζεις για μένα, μπέ μου, και αν νομίζεις ότι είσαι. Καταρίνα. Σιωπή. Ακού τι σου λέω. Καταρίνα, ηρεμήσω. Όχι, δεν πρόκειται να ηρεμήσω. Και αν νομίζεις ότι είναι. Αποφασίζει να τηλεφωνήσει του Γιώργου. Αποφασίζει να μην μου πει ότι ο Γιώργος είναι ο Γιώργος, γιατί μπορεί να σκεφτώ την έκτρωση. Εδικό μου μωρό. Ποια είσαι εσύ να αποφασίζεις τι θα κάνω? Με ποιο δικαίωμα? Μπορεί να μην το θέλω. Εγώ είμαι ηθική και καλή σαν εσένα. Μπορεί να μην το θέλω. Έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα να μην το θέλω. Μπορεί να μην το θέλω. Μπορεί να μην το θέλω. Όλα δεν μπορώ. Έχω δικαίωμα. Κατερίνα. Κατερίνα μου. Αντώνη, φωνάξε τους γιατρούς. Κατερίνα. Φύε. Κατερίνα μου, πες μου ότι είσαι καλά. Πες μου ότι είσαι καλά. Πες μου ότι είσαι καλά. Κατερίνα μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ξέρω είναι αμαρτία, το ξέρω είναι αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Αλλά τι να κάνω, σάπισα μέσα μου, σάπισα. Ξέρεις κάτι, τώρα θέλω να πάω να τη δω.
Θα απογοητευτώ. Μόνο μια στιγμή να τη δω από μακριά και να φύγω. Να νιώθω ότι είμαι κοντά της. Τίποτα άλλο να τη δω. Και να φύγω. Εντάξει. Πες μου κάτι. Θες να μείνεις μαζί μου. Συμφωνείς. Να μείνεις μαζί μου εδώ. Εγώ θα σου παρέχω τα προστοζή και εσύ θα είσαι μαζί μου. Δεν θα κάνεις τίποτα άλλο. Όχι, θα μείνεις μαζί μου εδώ και θα μ' ακούς μόνο. Όταν βαρεθείς, θα μου λαυγίσεις δυο φορές, η πόρτα θα είναι ανοιχτή και θα φύγεις. Και θα φύγεις. Αλήθεια. Διότι πάνω απ' όλα είναι η ελευθερία. Η ελευθερία του ανθρώπου και του σκύλου. Δεν τρελάθηκα. Όχι. Αλλά ξέρεις κάτι. Ξέρεις. Δεν τρελάθηκα. Όχι. Έχω δρόμο ακόμα. Έχω δρόμο. Πρέπει να τη βοηθήσω. Να βοηθήσω την Άννα. Εγώ να τη βοηθήσω. Εμένα ποιος θα μου βοηθήσει. Ποιος. Πρέπει να φύγω τώρα. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε. Γεια σου, Άμπρε. Άντε, θα τα πούμε μετά. Σε λίγο θα τη φέρω. Η ίδια είναι καλά. Φωτογραφία σκισμένη. Την πήρα, την κόλλησα και την κράτησα. Μακάρι να μην το έκανα. Τι λέτε. Την αγαπάς. Την αγαπάς. Πες μου. Την αγαπάς. Όλα κοστίζουν ένα παίξιμο. Πάρε μαζί σου τον έρωτα και όλα τα όνειρα. Έλα στην κάτω γειτονιά και πες. Κορώνα γράμματα. Εκεί που χάνεται η ψυχή να βυθιστείς. Θέλεις να ακούσεις το μεγάλο μυστικό? Για πάντα πέφτει ο καρπός από το δέντρο. Σφάξε τη μία ομορφιά, να πιει το αίμα της η άλλη. Κορώνα γράμματα να παίξεις τις ώρες και τα χρόνια. Μόνος, με τον έρημο αντίπαλο. Και ο αντίπαλος είναι ο εαυτός σου.
εαυτός μου είναι ο αντίπαλός μου. Άννα. Πώς είναι? Θα μιλήσεις με την Κατερίνα. Άννα, σε παρακαλώ. Ποιος το είπε στον πατέρα σου? Φωτογραφία, μνήμη ή μνημόσυνη. Χαμογελάστε παρακαλώ. Ένα κλικ και γίνατε αθάνατοι. Γεώργιος ο αμνήμων ομιλεί. Εσείς ποια είπατε ότι είστε? Θυμάσαι αυτή τη φωτογραφία? Τη βρήκανε. Πού τη βρήκανε? Στο σπίτι του κυρίου Νίκου. Τη βρήκε ο πατέρας μου. Του κυρίου Βουραπέξου? Ναι. Την είχα σκίσει. Τη βρήκε και την κράτησε. Το μωρό? Πρέπει να μιλήσεις με την ίδια. Γεια. Συγχώραμε. Το έχασα. Αλλά ίσως αυτή να είναι η καλύτερη λύση. Ο θάνατος ενός μωρού δεν είναι λύση. Ενός μεγάλου όμως. Εννοείς εμένα? Εννοώ εμένα. Κατερίνα, μην μιλάς έτσι. Ξέρω ότι είναι σκληρό για σένα, αλλά είναι και για μένα, είναι και για την Άννα, είναι και για όλους μας. Γιατί δεν μου το είπες από την πρώτη στιγμή? Γιατί δεν... Νόμιζα πως ζούσα σε ένα όνειρο. Η Άννα ήθελε να σου το πει μόνη της και μετά... είπαμε να σου το πούμε μαζί και τότε μας είπες ότι είσαι έγκυος. Είχα δικαίωμα να ξέρω. Φοβηθήκαμε πως αν το μάθαινες θα σκεφτώσουν την έκτρωση. Θα είχαμε και οι δύο παιδί από σένα. Κατερίνα, αυτές τις μέρες περνώ ένα μαρτύριο και έχω όλα αυτά τα αμήλικτα ερωτήματα στο μυαλό μου. Έπρεπε να μου το έλεγες, Γιώργο. Έπρεπε και εσύ και η Άννα. Τι περιμένατε? Να γίνει κανένα θαύμα. Μου έδειξε ο πατέρας μου τη φωτογραφία. Ήσουν εσύ και η Άννα. Δεν καταλάβαινα τι έβλεπα. Δεν το πίστευα αυτό που έγινε. Δεν ήθελα να το πιστέψω. Αγάπη μου, συγχώρεσέ με. Δεν είχα δύναμη να σου το πω. Είχες πει ότι είσαι και έγκυος. Ήμουν.
Ήμουν έγκυος, Γιώργο. Για μια φορά στη ζωή μου ένιωσα τόσο πολύ ευτυχισμένη, έστω για λίγο. Μην το κάνεις αυτό. Σιωτεύτηκα. Σ' αγάπησα. Δεν έχει καμία σημασία τώρα αυτό. Σου είπα, ό,τι και να γίνει, να ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Έχασα την Ιωάννα. Σκέφτηκα ότι αν το μάθαινες, θα ήθελες να κάνεις έκτρωση. Αυτό που ζητούσα από την Άννα πριν από 11 χρόνια. Δεν ήθελα να το ξαναζήσω. Δεν μπορούσα να σε βάλω εσένα στην ίδια θέση. Και η Άννα ένιωθε το ίδιο. Θα είχαμε και οι δύο παιδί από σένα. Συγχώραμε. Όμως όταν είδα την Ιωάννα, δεν... και σκέφτηκα ότι ζητούσα από την Άννα να σκοτώσει αυτό το πλάσμα... Σταμάτα, σε παρακαλώ. Σταμάτα. Μην μιλάς άλλο. Νιώθω καταραμένη. Ό,τι αγγίζω, ό,τι αγαπάω, καταστρέφεται. Φύγε. Η Άννα είναι έξω. Πάρτε την Ιωάννα και φύγετε. Μη με κοιτάς. Αυτό πρέπει να γίνει, Γιώργο. Την αγαπάς ακόμη. Την αγαπάς, γι' αυτό... γι' αυτό έφυγες. Γι' αυτό δεν έμεινες στο γάμο. Όχι γιατί αρρώστησε ο πατέρας σου. Αλέξης, αυτός με πήρε τηλέφωνο το βράδυ. Η Άννα δεν πρόκειται να παντρευτεί τον Αλέξη. Το νιώθω. Το βλέπω στα μάτια. Νομίζω ότι σε ξεπέρασε μέχρι τη στιγμή που σε είδε. Γι' αυτό κατέρευσε στο γάμο. Κατερίνα, αυτή τη στιγμή είμαι εδώ για σένα. Δεν το ήθελε κανείς αυτό. Στο έλεγα στην Αθήνα. Είμαστε. Σου έλεγα είναι όλα τόσο τέλεια που νιώθω ότι κάτι θα γίνει. Το έλεγα. Γιατί δεν μου είπες για την Άννα. Εσύ γιατί δεν μου είπες. Σε ρωτούσα. Ποια ήταν αυτή που ήσουν τόσο πολύ ερωτευμένος μαζί της. Και μου έλεγες. Αφήσουμε πίσω το παρελθόν. Να που το βρήκαμε μπροστά. Αν ήξερα, Λες, Γιώργο. Πάρε την Άννα και φύγετε.
Τι είναι, έχουμε κανένα νέο? Μέσα ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Πώς σε βρέθηκε? Τηλεφώνησα του το πρωί. Τι εννοείς, τηλεφώνησες του? Γιατί δεν τον πήρε η Κατερίνα? Η Κατερίνα σου είπε να τον πάρεις τηλέφωνο? Αλέξη, δεν τα πιστεύω ότι ο καμνής μου το πράγμα τώρα. Ένιωσα ότι έπρεπε να τον πιάσω, να μάθει και έπιασα τον. Εν κακό? Όχι. Ευκαιρία να του μιλήσω. Όχι τώρα, ρε Αλέξη, όχι τώρα. Γιατί όχι τώρα? Καλά, δεν καταλαβαίνεις την κατάσταση. Λαλείς μου ούτε εμένα το πράγμα, Άννα. Συγγνώμη. Απλώς πιστεύω ότι προέχει η κατάσταση της Κατερίνας αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Που μένα πάντα προέχει κάποιος άλλος. Τι θέλεις να σου πω τώρα? Τίποτα, Άννα μου. Να μην μου πεις τίποτε. Αφού μιλήσατε με τον Γιώργο, είπες μου ότι μιλήσατε τη νύχτα που βγήκετε έξω, ναι? Ναι, πειράζει να ξαναμιλήσουμε. Μα τι θα πείτε? Τίποτε. Εμείς? Εμείς πότε θα μιλήσουμε? Δεν το πιστεύω ότι μου το ζητάς τον τώρα. Τι θα γίνει, Άννα? Τι θα γίνει, Αλέξη? Με εμάς, τι θα γίνει? Θέλεις να το συζητήσουμε τώρα, αυτή τη στιγμή? Η Κατερίνα μέσα έχασε το μωρό της, δεν καταλαβαίνεις? Ναι. Έχεις δίκιο, είμαι άθλιος. Φεύγω, γεια. Αλέξη. Αλέξη. Τι έπρεπε? Ζήλεψε? Άφησε με ρε Αντώνη και εσύ. Ωνα. Πρέπει να τον καταλάβεις, αγαπάς. Θα πάω να του μιλήσω. Τι να σου πω τώρα. Πάω. Θέλω να δω την Ιωάννα. Τι σου είπε? Μου είπε να πάρω εσένα για την Ιωάννα και να φύγουμε. Τι γίνεται αυτό, Γιώργο? Το ξέρω. Τι θα κάνουμε με την Ιωάννα? Τι θέλεις εσύ να κάνουμε? Μήπως θα έπρεπε να της το πούμε μαζί? Μετά από όλα αυτά που έγιναν. Και τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Η γερόντισά σου τι σου λέει? Δεν ειρωνεύομαι. Τι σου λέει? Πριν να συμβεί αυτό με την Κατερίνα, μου είχε πει να δώσουμε χρόνο να περιμένουμε και μετά να της το πούμε. Μετά δεν μίλησα μαζί της. Θέλω να μου πεις τι θα σου πει.
Άννα, θα φύγω. Και η Κατερίνα. Η Κατερίνα μου ζήτησε να φύγω. Θα ήθελα όμως πριν να δω την Ιωάννα. Και θέλω να μπορώ να έχω επαφή μαζί της. Μέχρι να μπορέσεις να της πεις ότι είμαι ο πατέρας της, θέλω να μπορώ να της μιλάω. Έστω στο τηλέφωνο. Και κάποια στιγμή να τη φέρεις στην Αθήνα μαζί σου. Εγώ η Κατερίνα σ' αγαπάει πολύ, το ξέρω. Σου είπα τι μου είπε η Κατερίνα. Έχει πονέσει γι' αυτό. Όλοι έχουμε πονέσει και όλοι πονάμε. Το μωρό μας όμως δεν θέλω να πονέσει και πρέπει να το προσέξουμε αυτό, Άννα. Ναι, πρέπει. Σε παρακαλώ, θέλω να δω την Ιωάννα. Πάρε ένα ταξί και πήγαινε στο σπίτι. Θα πάρω την Αντιγόνη να τη βγάλει έξω στον κήπο. Για να μην συναντηθείτε με τον πατέρα μου. Μα θέλω να μιλήσω με τον πατέρα σου. Όχι τώρα, Γιώργο, όχι τώρα. Σε παρακαλώ, δεν είναι καλά. Άννα, μπήκα στο σπίτι του. Αναστάτωσα τη ζωή του. Δεν ήξερες. Πήγαινε να δεις την Ιωάννα και σε παρακαλώ. Μην την αφήσεις να καταλάβει τίποτα. Άννα. Συγγνώμη που σου ζητούσα να κάνεις έκτρωση. Τα είπαμε αυτά, Γιώργο. Πήγαινε στην Ιωάννα. Θα τη φέρεις κάποια στιγμή στην Αθήνα.